Νέα δεδομένα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομία σηματοδοτεί η ανάληψη της ηγεσίας του φορέα από τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και επιχειρηματία Κυριάκο Λουφάκη. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την Υφυπουργό Εσωτερικών Κατερίνα Νατοπούλου, τέθηκαν οι άξονες πάνω στους οποίους η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομία θα μετεξελιχθεί σε όχημα ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι αρχικά να συνενώσει και να υποστηρίξει απόλυτα όλες τις προσπάθειες καινοτομικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν και αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, να προσελκύσει επενδύσεις, να εξάγει καινοτομία και φυσικά πρώτα απ' όλα να υποστηρίξει τους ερευνητές και τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις καινοτόμες ιδέες τους. Το όραμα το οποίο έχουμε είναι η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας να είναι ο υπηρέτης και ο επιβλέπων, ο συντονιστής, αν θέλετε, όλων των θυλάκων καινοτομίας που υπάρχουν στην περιοχή, δηλαδή των πανεπιστημίων μας, με πρώτο το Αριστοτέλειο βέβαια, του ΕΚΕΤΑ, των υπολείπων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν, της Τεχνόπολης. Η αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και η έβρεση χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούν τα επόμενα βήματα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε χώρους όπου θα έχουμε μία συγκέντρωση της καινοτομίας και όπου θα βρεθούν ανεπτυγμένες εταιρείες που ήδη υπάρχουν και κάνουν καινοτομία και θα έχουν εκεί τα ερευνητικά τους κέντρα. Εάν θερμοκοιτίδες βρίσκονται στο ίδιο σημείο, η επαφή του ενός με τον άλλον θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης συνεισφέρει με πόρους, τεχνογνωσία και φυσικά την αμέριστη πολιτική μας στήριξη. Ο κ. Λουφάκης χαίρεται της εκτίμησης και του σεβασμού της πόλης ολόκληρης. Το επόμενο διάστημα, ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης, Κυριάκος Λουφάκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα δράσεων του φορέα.